θυμάστε τι έγινε πριν από λίγα χρόνια στην τελευταία απογραφή πληθυσμού που έγινε στην Ελλάδα, που άλλοι αρνούνταν να ανοίξουν την πόρτα γιατί φοβόντουσαν και άλλοι αρνούνταν να απογραφούν για λόγους συνείδησης και άλλες θεωρίες συνωμοσίας κλπ. Κλπ. Τα ίδια γινόντουσαν πάντα. Η πρώτη απογραφή του ελληνικού κράτους έγινε το 1828, ήταν μια από τις πρώτες ενέργειες του Ιωάννη Καποδίστρια. Στην πραγματικότητα ήταν μια απλή απαρίθμηση των ατόμων που ζούσαν μέσα στην ελληνική επικράτεια με παράλληλη εκτίμηση όσων χάθηκαν κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Ο ελληνικός πληθυσμός βγήκε 753.400 άτομα, ενώ το 1821 υπολογίστηκαν 938.765 άτομα. Άρα, 185.365 χάθηκαν επισήμως την επαναστατική περίοδο, σχεδόν το 20% των τότε Ελλήνων. Μέχρι το 1845 γινόταν απογραφή κάθε χρόνο και από εκεί και πέρα σε ακανόνιστα χρονικά διαστήματα πάνω κάτω κατά δεκαετία. Οι απογραφές γίνονταν με τα πενιχρά μέσα της εποχής και δίχως να εφαρμόζεται κάποια επιστημονική στατιστική μέθοδος. Η διαδικασία κρατούσε πολλούς μήνες, οι υπάλληλοι χρειαζόταν να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια ή με γαϊδούρια και τα αποτελέσματα δεν δίνονταν στη δημοσιότητα. Τα ήξερε μόνο το κράτος. Το 1861 έγινε για πρώτη φορά απογραφή πληθυσμού με βάση κάποιους στοιχειώδεις κανόνες στατιστικής. Το 1870 για πρώτη φορά απογράφηκαν οι εγγράμματοι και οι αγράμματοι. Εγγράμματος θεωρήθηκε όποιος μπορούσε έστω και μηχανικά να βάλει την υπογραφή του. 9 χρόνια αργότερα, 1879, εγγράμματος εθεωρήθηκε αυτός που μπορεί να συμπληρώσει μόνος του το δελτίο. Οι αναλφάβητοι υπαγόρευαν τις απαντήσεις τους στους γραμματικούς. Επίσης ήταν πάρα πολλοί αυτοί που δεν έκαναν εγγραφή στα αγόρια τους, στα παιδιά τους που ήταν αγόρια, γιατί απλώς δεν ήθελαν να τα στείλουν φαντάρους. Το 1881 έγινε απογραφή μόνο της Θεσσαλίας και της Σάρτας που είχαν προσαρτηθεί στο ελληνικό κράτος, ενώ το 1896 όλη η απογραφή πήγε στράφη διότι το κτίριο που είχαν συγκεντρωθεί τα στοιχεία πήρε φωτιά και όλα έγιναν στάχτη. Το 1913 έγινε απογραφή σε όλες τις περιοχές που κατέλαβε ο ελληνικός στρατός στους δύο Βαλκανικούς πολέμους. Το 1923 έγινε απογραφή των προσφυγικών πληθυσμών που ήρθαν στη χώρα μετά τη μικρασιατική καταστροφή και το 1940 η απογραφή έγινε 12 μόλις μέρες πριν το ξέσπασμα του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Το 1947 έγινε η πρώτη απογραφή των κατοίκων των Δωδεκανήσων που είχαν μόλις προσαρτηθεί στην Ελλάδα. Το 1971 ήταν η πρώτη φορά που έγινε απογραφή και από κινητά συνεργεία σε τρένα, αεροπλάνα, πλοία κλπ. Κλπ. Για να απογραφούν όλοι όσοι βρίσκονταν εκείνη τη μέρα στην ελληνική επικράτεια. Το 1981 είχε προγραμματιστεί απογραφή η οποία αναβλήθηκε για μερικές εβδομάδες διότι έγινε στο μεταξύ ο μεγάλος σεισμός στις Αλκιονίδες που συντάραξε την Αθήνα. Τέλος, το 2021 ήταν η πρώτη φορά που κάναμε ηλεκτρονική αυτοαπογραφή. Όσον αφορά την ιστορία του ελληνικού πληθυσμού μέσα από τις απογραφές, το 1828 ήμασταν 753.000, το 1848 986.000, το 1853 ξεπεράσαμε το 1 εκατομμύριο, το 1879 φτάσαμε το 1.650, το 1889 γίναμε 2.180.000, το 1907 ήμασταν 2.630.000 και το 1920 με τον διπλασιασμό της έκτασής μας και την άφιξη των προσφύγων εκτοξευτήκαμε στα 5.530.000. Το
1928 ήμασταν 6.200.000 και το 1940 7.340.000. Το 1951 γίναμε 7.600.000, το 61 8.380, το 91 ξεπεράσαμε τα 10 εκατομμύρια και το 2011 γίναμε 10.810.000. Έκτοτε ο πληθυσμός μας άρχισε να μειώνεται. Στην απογραφή του 21-22 ήμασταν λιγότεροι κατά 383.000. Πάντα το ελληνικό κράτος διαφήμιζε την ημέρα της απογραφής και καλούσε τους κατοίκους να καλοδεχτούν τους απογραφείς και να δηλώσουν όλα τα στοιχεία σωστά, διότι αυτό βοηθούσε την πολιτεία να ξέρει τα δεδομένα και τις ανάγκες του πληθυσμού. Μάλιστα, το 1961 πεζόταν στα σινεμά και στο ράδιο διαφήμιση στην οποία ο Θανάσης Βέγκος έκανε έναν αγρότη που απογραφόταν και ο Βύρον Πάλης υποδιόταν τον υπογραφέα. Για την επόμενη απογραφή πληθυσμού, κάθε 10 χρόνια γίνεται, μην ανησυχείτε, θα την κάνει η τεχνητή νοημοσύνη χωρίς να μας ρωτήσει καν. Θα το δείτε.